Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού ανήκει στο Δίκτυο Θεματικών Τεχνολογικών Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός. Το μουσείο στεγάζεται στο χώρο της παλιάς ηλεκτρικής εταιρείας της Σπάρτης, ο οποίος παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα από τον Δήμο Σπαρτιατών. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου έγινε από το δεύτερο και το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Τράπεζα Πειραιός, ενώ η λειτουργία του μουσείου χρηματοδοτείται από την Τράπεζα μέσω του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός. Το μουσιακό σενάριο της μόνιμης έκθεσης είναι οργανωμένο σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο παρουσιάζεται ο πολιτισμός της Ελιάς. Ξεκινάμε από τα πρώτα τεκμήρια για την παρουσία της Ελιάς στον ελλαδικό χώρο και για την καλλιέργεια και αξιοποίησή της. Παρουσιάζουμε την εξέλιξη της Ελιάς και του Λαδιού και το ρόλο τους στην οικονομία του ελλαδικού χώρου από τα προϊστορικά μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Στη συνέχεια περνάμε στις διαφορετικές χρήσεις της ελιάς και του λαδιού, ξεκινώντας από τις πρακτικές, όπως είναι η διατροφή, ο φωτισμός, η φροντίδα του σώματος, ο καλοπισμός και φτάνοντας στις ποικίλες συμβολικές διαστάσεις και την παρουσία τους στη λατρεία, στα ήθη και στα έθιμα, από τα αρχαία μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Κλείνουμε την πρώτη ενότητα με μια σύντομη αναφορά στην θέση της ελιάς στην ελληνική τέχνη. Η δεύτερη εκθεσιακή ενότητα είναι αφιερωμένη στην εξέλιξη της τεχνολογίας της ελαιοπαραγωγής στον ελλαδικό χώρο από τους προϊστορικούς μέχρι και τους νεότερους χρόνους. Η υπαίθρια έκθεση παρουσιάζει μια μοναδική παγκοσμίως τεκμηρίωση η οποία βασίζεται σε αρχαιολογικές ανακαλύψεις και παρουσιάζεται μέσα από ακριβή αντίγραφα ευρημάτων ανασκαφικών.